Τι θα πούμε. Κωνσταντίνε, καλώς όρισες. Καλώς. Θα μιλήσουμε για τον κύκλο. Τον κύκλο. Δεύτερη σεζόν. Βέβαια, κύκλος των χαμένων ποιητών, τον Σούλμαν, δεύτερη σεζόν, στο θέατρο Βρετάνια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ξανανεβαίνει ο κύκλος, ανανεωμένος. Φέτος θα είναι και ο Πάνος Κλάδης μαζί μας, πλάς τους περσινούς. Το κοινό το ζήτησε, παιδιά, να ξανανέβει. Δηλαδή, πραγματικά είμαι ευγνώμων γιατί πήγε τόσο ωραία πέρυσι. Όχι μόνο από άποψη, έτσι, πώς το λένε, εις πρακτική εμπορικότητας κτλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να συμβαίνει, ειδικά όταν επενδύουμε σε τέτοιες παραγωγές, όταν ρισκάρουν οι παραγωγοί, όταν δουλεύουν οι ηθοποιοί, όταν δουλεύουν οι συντελεστές. Πάρα πολύ σημαντικό να πηγαίνει καλά μια παράσταση και οικονομικά, εισπρακτικά. Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι τα σχόλια και αυτό που εισπράξαμε από το κοινό. Δηλαδή, τι να πω, δηλαδή είμαι πραγματικά συγκινημένος για αυτό που συνέβη πέρυσι. Ερχόμουν έξω από το θέατρο και έβλεπα κόσμο να βγαίνει χαρούμενο. Χαρούμενο που είδε μια θεατρική παράσταση. Και αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό να συμβαίνει στο θέατρο. Χαρούμενος που ξεχάστηκε για δύο ώρες, που τα άφησε όλα πίσω του. Με κοιτάω εδώ ή εδώ. Να κοιτάς όπου θέλεις. Ωραία. Λοιπόν, χαρούμενο που τα άφησε όλα πίσω του για δύο ώρες. Χαρούμενο που μπήκε σε έναν κόσμο για δύο ώρες. Χαρούμενος εγώ που καταφέραμε να βάλουμε αυτόν τον κόσμο, φυσικά με τους καταπληκτικούς ηθοποιούς που παίζουν σε αυτή την παράσταση για δύο ώρες. Δηλαδή, νομίζω ότι, αν μπορώ να το πω και εγώ σαν θεατής πια, γιατί δεν παίζω σε αυτή την παράσταση, αλλά έχω τη χαρά να τη βλέπω, νομίζω ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο και για δύο ώρες να μπούμε σε έναν έτσι κόσμο του λυκείου Welton, του κολεγίου Welton, που είναι ένα συντηρητικό κολέγιο και που μέσα σε αυτό υπάρχουν νέες δυνάμεις, δηλαδή νεαροί άνθρωποι, νέα παιδιά, μαθητές, που όπως και σήμερα υπάρχουν μαθητές που είναι έτοιμοι, αν τους καλλιεργήσεις σωστά, με έναν ωραίο ενδιαφέρον τρόπο, αν επενδύσεις στη μοναδικότητα του καθενός, αν τους μάθεις τι είναι ο κομφορμισμός και το τι είναι να πηγαίνεις απρόβατο όπως σου δείχνουν. Οπότε, ότι έχεις την επιλογή αν θέλεις να το κάνεις, αν θέλεις να μην το κάνεις και να επιλέξεις έναν δικό σου δρόμο, σεβασμό στη διαφορετικότητα, αλληλεγγύη, όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που βλέπουμε μέσα σε αυτό το έργο, μπορούν να τα πάρουμε έτσι και να τα βάλουμε στη σημερινή κοινωνία. Θα ήταν καλό να έρθει ο Υπουργός Παιδείας να δει αυτό το έργο. Θα ήταν καλό. Θεωρώ πάρα πολύ καλό. Θα ήταν καλό. Ναι. Από όλες τις απόψεις. Τις πύλες του Λυκείου Welton, πώς θα τύχει να τις περάσεις? Πώς συνέβη όλο αυτό, πώς ήρθε το κείμενο, η κουβέντα, η προσέγγιση, η απόφαση? Καταρχάς, αυτό το έργο ήταν να ανέβει σε παράσταση από τον Σπύρο Παπαδόπουλο, με τον Σπύρο Παπαδόπουλο στο ρόλο του Κίτινγκ και τον Οδυσσέα Πασπιλιόπουλο να το σκηνοθετεί. Αυτό για κάποιους λόγους, τους οποίους δεν ξέρω ακριβώς, για να είμαι ειλικρινής, ναυάγησε, ήταν κάποια χρόνια πριν, αλλά τότε ενδιαφέρθηκε ο Άκης Σακελαρίου ότι θα ήθελε να κάνει αυτό το ρόλο για να παίξει αυτό το έργο και ο Άκης πρότεινε να το σκηνοθετήσω εγώ. Εγώ είδα με ενδιαφέρον αυτή την πρόταση. Φυσικά διάβασα πρώτα, μελέτησα πρώτα, είδα αν μπορώ να το κάνω, είδα αν με ενδιαφέρει να το κάνω, είδα αν μου μιλάει αυτό το έργο. Δεν ήταν πολύ δύσκολο να σκεφτεί αυτό το πράγμα. Ξαναείδες την ταινία? Ξαναείδα την ταινία και είπα να προχωρήσουμε αυτό το πράγμα και πολύ καλά έκανα. Κωνσταντίνε, λένε για το σκηνοθέτη του θεατρικού ότι είναι κάτι σαν τον τεχνικό στο ποδόσφαιρο. Στείνει την ομάδα και τη βάζει να παίξει. Αν χρειαστεί θα κάνει μια προσταφαίρεση, κάτι άλλο. Για τον κινηματογραφικό, στο δύναμό του, λένε ότι είναι σαν το τεχνικό στο μπάσκετ. Στείνει την ομάδα και κάθε ένα-δύο λεπτά παίρνει time out και λέει: παιδιά, αυτό εκείνο το άλλο. Ναι. Εσύ πώς αισθάνεσαι όταν σκηνοθετείς παράσταση? Είναι όλα αυτά μαζί. Έχει κοινά με τον αθλητισμό, απευθύνεται σε κοινό, έχει μια ομαδικότητα και αυτό το άθλημα. Έχει όντως το ρόλο του coach με μια άλλη έννοια, αλλά προσπαθείς να φτιάξεις την ομάδα, να φτιάξεις μια ομάδα. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλοι οι ηθοποιοί που μαζεύονται δεν είναι χρόνια μαζί. Έρχονται για αυτή την παράσταση εδώ, ας πούμε, για αυτή τη συγκυρία. Οπότε προσπαθείς να δημιουργήσεις αυτή την ομάδα, λέω τι κάνω εγώ, και μετά να αναδείξω
το πόσο ξεχωριστός είναι ο καθένας, το ρόλο που μπορεί να έχει μέσα σε αυτή την ομάδα, λοιπόν, και να όλες οι πρόβες μετά είναι μια προετοιμασία μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, είναι προπονήσεις, το time out είναι μέσα σε αυτές, είναι στα περάσματα, μέχρι να λειτουργήσει και να πάει η πρεμιέρα και μετά οι παραστάσεις. Από εκεί και πέρα, η παράσταση είναι των ηθοποιών. Mm-hmm. Γιατί αυτό που συμβαίνει στη σκηνή είναι πολύ, πώς να πω, ο ηθοποιός και ο θεατής είναι συνένοχοι στο υπονοούμενο πια. Ο σκηνοθέτης έχει παραδώσει τη δουλειά του, γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η προηγούμενη διαδικασία μέχρι να ανέβει μια παράσταση. Φυσικά δεν αφήνω τις παραστάσεις μου με την έννοια το ότι έρχομαι, παρακολουθώ. Αν έχω να συμβουλέψω κάτι σαν συνάδελφος, το κάνω. Αλλά μέχρι εκεί και με πολύ φιλικό τόνο, γνωρίζοντας και έχοντας σεβασμό στο ότι η παράσταση όταν ανεβαίνει είναι των ηθοποιών. Βλέποντας την παράσταση, στην αρχή έχουμε τη χαρά να παρακολουθούμε κάτι σαν κινηματογραφική σεκάνς όταν δείχνει στιγμιότυπα από την καθημερινότητα των φοιτητών, των σπουδαστών, των μαθητών. Που έγινε το παραβάν και ανάβουν τα φώτα, δείχνουν κάτι που παίζουν μπάσκετ, ας πούμε, μοιράζουν την μπάλα ένα στον άλλον, σβήνουν τα φώτα πάλι, υπάρχει αφήγηση, ξανανάβουν. Εδώ μιλάμε για θεατρική σκηνοθετική οξυνία, μιλάμε για έμπνευση που ήρθε εκείνη τη στιγμή με τις πρόβες, μιλάμε για προετοιμασία, όλα αυτά μαζί. Είναι όλα. Εμείς το χαρήκαμε πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω. Είναι πάρα πολύ σημαντική η προετοιμασία. Δηλαδή πριν, γιατί και ο χρόνος των προβών δεν είναι, ας πούμε, ένα τεράστιο διάστημα. Βέβαια, εδώ είχαμε ένα καλό διάστημα, 2,5 μηνών, που δεν συμβαίνει συνήθως, θέλω να πω. Έτσι, δηλαδή, σπάνια έχεις 2,5 μήνες πρόβα. Με το ζόρι δίμηνο? Με το ζόρι δίμηνο είναι συνήθως. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η προετοιμασία. Αλλά μετά είναι πολύ σημαντικό να είσαι ανοιχτός και στη διαδικασία. Να μπορείς να αλλάξεις, να μπορείς να πεις ότι αυτό που μου λες εσύ, φίλε, ηθοποιέ και συνεργάτη, είναι πολύ πιο σωστό από αυτό που σκέφτηκα σου πει μόνος μου. Να μην έχεις το κόμπλεξ να κάνεις ότι όχι, το δικό μου είναι καλύτερο. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ ανοιχτός σε αυτό που συμβαίνει εκεί. Γιατί το θέατρο είναι ένα ζωντανό πράγμα, ας το πούμε έτσι, που χωρίς τους ζωντανούς ανθρώπους που το κάνουν, που είναι ηθοποιοί και μόνο, θέατρο χωρίς ηθοποιούς δεν γίνεται, δεν μπορεί να συμβεί. Οπότε είναι όλα αυτά μαζί. Την προηγούμενη σεζόν, πέρα από τη δουλειά σου εδώ, τη σκηνοθετική. Με εμπνέει το κείμενο, με εμπνέουν και οι άνθρωποι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι αυτά τα δύο, με λίγο βασικότερο το δεύτερο. Το βάζω μαζί όμως, γιατί αν δεν υπάρχει το πρώτο, λίγο δύσκολα βρίσκεται το δεύτερο. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ ξεκινάω με κάτι που θέλω να κάνω και μετά φαντάζομαι τους συνεργάτες, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι συντελεστές, σκηνογράφοι, μετολογική μουσική. Όλη η ομάδα. Παράλληλα με τη δουλειά σου εδώ, έκανες και άλλα πράγματα. Ναι. Έπαιξες ο ίδιος, προετοιμάζεις και ετοιμάζεις άλλα πράγματα. Ναι. Υπάρχει χρόνος για όλα τελικά? Αν είσαι οργανωτικός τύπος και οργανωμένος και δουλεύεις σκληρά, ναι. Εγώ, ας πούμε, ξεκινάω τη μέρα μου στις 7.30 το πρωί με δουλειά γραφείου που λέω. Δουλεύω στο γραφείο μου, δηλαδή, πρακτικά πράγματα, μελετώντας ρόλους, γράφοντας email για πράγματα που πρέπει να γίνουν, διαμορφώνοντας κείμενα που πρέπει να συμβεί, διαλέγοντας φωτογραφίες κτλ. 7.30 με 11.30 κάνω αυτή τη δουλειά. 12 η ώρα ξεκινάει η πρώτη πρόβα μου, γιατί και φέτος είμαι σε αυτή την κατάσταση. Και 5 και 4 ξεκινάει η δεύτερη μου πρόβα και πηγαίνω μέχρι τις 11 το βράδυ. Θέλεις να μας πεις παράλληλα τι θα κάνεις? Ναι, τη σεζόν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Καταρχάς, ξεκινάει όπου να είναι η σειρά στην οποία συμμετέχω στην ΕΡΤ, που είναι ο Όρκος 2. Μπαίνω στο δεύτερο κύκλο του Όρκου 2. Υποδύσω τον Εμπειρίκο εκεί. Υποδύσω τον Εμπειρίκο. Όχι, ο Εμπειρίκος ήταν σε μια άλλη σειρά που συγκεκριμένα ο Γιώργος Γκίγκαπας. Ήταν ένα από το επεισόδιο αυτοτελές, η γενιά των 30. Αυτό είναι στην ΕΡΤ, λοιπόν. Έχει ξεκινήσει τη Στίνα στη Σκαμπίτση και σκηνοθετεί ο Χρήστος Γεωργίου με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών. Μετά θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή προηγείται φυσικά η πρεμιέρα του κύκλου των χαμένων ποιητών στις 4 Οκτώβρη. Όμως στις 9 Οκτώβρη έχουμε τη χαρά να ξανανεβάζουμε την απλή μετάβαση των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καρμουρατίδη στη σκηνοθεσία του Μίνου Θεοχάρη. Είμαστε εκεί πέρα με τη Μαρίζα Τηρίζου, με μια σπουδαία ομάδα ηθοποιών και μουσικών. Google it, για να μην παίρνω άλλο το χρόνο σας. Αλλά πραγματικά είναι σπουδαίοι όλοι και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε μαζί. Θα γράψουμε κιόλας, όχι απλά το γκουγκλάρουμε. Χαίρομαι. Η απλή μετάβαση λοιπόν ξεκινάει στις 9 Οκτώβρη. Και στις 11 Οκτώβρη έχουμε την πρεμιέρα του The Humans στο θέατρο Μουσούρη, στη σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλά και επίσης με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών που αυτή τη στιγμή στις πρόβες απολαμβάνω τόσο πολύ το να
φτιάχνουμε αυτή την παράσταση μαζί. Τετάρτη Κυριακή θα παίζω στο Humans, Δευτέρα Τρίτη θα παίζω στην απλή μετάβαση. Αυτό δεν θα παίζω, εδώ ο κύκλος μας. Και τον Όρκο 2 τον έχω γυρίσει. Οπότε κάπως καταλαβαίνεις ότι βολεύονται. Θέλω να πω, κάνω δύο πρόβες αυτή τη στιγμή. Προς το παρόν αυτά. Το στηρίζει ο Έλληνας το θέατρο? Πέρυσι ήταν μια καλή χρονιά. Το θέατρο δεν ξέρει τι του ξημερώνει, η αλήθεια είναι. Αλλά εγώ είμαι αισιόδοξος. Θεωρώ ότι κάτι παίρνει καλό από το θέατρο ο θεατής και αυτό το αναγνωρίζει, οπότε ξαναπηγαίνει στο θέατρο. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, ας πούμε, πέρσι είδα αρκετές καλές παραστάσεις. Που χάρηκα που έδωσα τον εμβολό μου για να πάω να δω θέατρο. Οπότε είναι μια πολύ ωραία διασκέδαση. Ναι, νομίζω ότι το στηρίζει, γιατί όχι. Ναι. Το προεδρικό διάταγμα. Ναι. Δεν θα σε ρωτήσω πώς το εξέλαβες, θα είναι αφελές. Υπάρχουν στιγμές που το σκέφτεσαι κάπως πιο έντονα, υπάρχουν στιγμές που το αγνοείς, υπάρχουν στιγμές που λες γιατί να πάρει, γιατί σε εμάς. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια τεράστια κουβέντα, οπότε είναι πολύ κρίμα να την εξαντλήσουμε σε ένα τέτοιο όμορφο podcast που έχουμε πει τόσο ωραία πράγματα. Γιατί χρειάζεται ανάλυση. Προφανώς χρειάζεται ανάλυση και από αυτούς που το εξαγγείλανε, που το νομιμοποίησανε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω σαν γενικό αποτύπωμα είναι ότι βλέπω ένα μη σεβασμό της πολιτείας απέναντι στους καλλιτέχνες, γενικότερα. Όμως δεν έχει να κάνει μόνο με το πιδέλτα. Χρειάζεται να μπουν άνθρωποι σχετικοί στις σωστές θέσεις, οι οποίοι γνωρίζουν και οι οποίοι θα πάνε μπροστά τον πολιτισμό αυτού του τόπου. Τελευταία ερώτηση. Mm-hmm. Καταρχάς, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Έχεις καταφέρει να συμπτύσεις 180 ώρες περίπου σε ένα 24ωρο. Υπέροχο πράγμα για όλα αυτά που κάνεις. Τι σε κάνει να το κάνεις αυτό το πράγμα, τι σε οδηγεί? Η αγάπη μου για αυτό που κάνω. Τόσο απλά και τόσο ωραία. Ναι. Ο καλύτερος επίλογος. Δίνει τόσο πολλά αυτό. Η αγάπη δίνει αδρεναλίνη, διάθεση, κέφι.